την τομεάρχη τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου. Κυρία Νοτοπούλου, καλησπέρα από Κρήτη, από Ηράκλειο. Καλησπέρα. Μακάρι να ήμουν εκεί, αλλά είμαι στην Αθήνα. Καλησπέρα, λοιπόν, από την Αθήνα. Εντάξει, έχει και πολλές ομορφιές και η Αθήνα. Δεν πρέπει να έχετε παράπονο. Δεν έχω τον χρόνο και τη δυνατότητα να τις απολαύσω και αυτή την περίοδο σωρεύει και πολλά προβλήματα, ειδικά το κοινοβουλευτικό έργο. Αν και η Θεσσαλονίκη, βέβαια, που έχει τη ιδιαίτερη αδυναμία και αυτές τις ομορφιές της. Η Θεσσαλονίκη είναι πάντα στις ομορφιές της, αλλά περνάει δύσκολα επίσης, γιατί δεν έχουμε ΔΕΘ φέτος. Έχουμε αυτό το παράδοξο να έχουμε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και πολιτικούς να παρελάβουν όλων των κομμάτων, αλλά δεν έχουμε τη διεθνή έκθεση και αυτό δημιουργεί στην οικονομία όλης της Βόρειας Ελλάδας ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Είναι πολύ μεγάλο, λοιπόν, το χτύπημα. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Τομέας τουρισμού, ένας πολύπαθος για φέτος κλάδος, με πάρα πολλά προβλήματα, ελαίω πανδημίας. Ένα πρώτο σχόλιο. Η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο η πανδημία, αλλά και η κυβερνητική διαχείριση της επανεκκίνησης του τουρισμού, του ανοίγματος των συνόρων, έφεραν πάρα πολύ γρήγορα τον κόσμο του τουρισμού και άρα νησιωτικούς προορισμούς, περιοχές σαν τη δική σας, πάρα πολύ γρήγορα σε ασφυξία. Ταυτόχρονα όμως η επίπτωση της κατάρρευσης του τουρισμού είναι εμφανής στο ετήσιο έμπημα, είναι εμφανής σε όλους τους κλάδους. Έχουμε λοιπόν απέναντι ένα ντόμινο λουκέτων αυτή την περίοδο, την ανεργία να εκτοξεύεται στα ύψη, απόγνωση από τους ανθρώπους του κλάδου και όχι μόνο, και δυστυχώς απουσία από τη μεριά της κυβέρνησης να επιλύσει ζητήματα σε μια κατεύθυνση πραγματικά ουσιαστική. Άρα λοιπόν σήμερα και έχουμε χάσει το αίσθημα υγειονομικής ασφάλειας, το να νιώθουμε ασφαλείς στα σπίτια μας, στις πόλεις μας, και ταυτόχρονα χάνει και η ελληνική οικογένεια το εισόδημά της. Κυρία Νοτοπούλου, έχουμε μία πτώση σε πολλές περιοχές 70 με 80% στις αφίξεις. Δεν είναι ένα φυσικό επακόλουθο του γενικότερου κλίματος λόγω πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο? Το ερώτημά σας νομίζω ότι κρύβει ταυτόχρονα και την απάντηση, διότι θα σας θυμίσω πως η χώρα μας, και γι' αυτό καμαρώναμε όλοι και η κυβέρνηση και οι Έλληνες πολίτες, είχε πολύ καλή απόδοση εντός εισαγωγικών. Ήμασταν ασφαλείς. Ήμασταν μια ασφαλής χώρα. Είχαμε πολύ χαμηλό επίπεδο κρουσμάτων. Άρα λοιπόν είχαμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες χώρες. Το ότι ανοίξαμε τα σύνορα τη μία μέρα χωρίς περιορισμούς και μία ή δύο μέρες μετά τα κλείσαμε. Είχε ακολουθηθεί λοιπόν μια σωστή πολιτική τους πρώτους μήνες από την κυβέρνηση, αυτό μας λέτε? Επικίνδυνη πολιτική, διότι το να ανοίγεις στα σύνορα χωρίς... Μιλάω για το πρώτο διάστημα, για τον Μάρτιο, για τον Απρίλιο, που είχαμε χαμηλά κρούσματα. Αναφορικά με τη διαχείριση. Τότε λοιπόν, δεν το κατάλαβα. Τότε λοιπόν η κυβέρνηση έκανε αυτό που έπρεπε σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών και την διεθνή κοινότητα. Παντού συνέβαινε αυτό, δεν ήταν κάποια έμπνευση του κυρίου Μητσοτάκη. Εμείς φροντίσαμε να ακούσουμε επίσης τις οδηγίες των ειδικών και οι Έλληνες πολίτες να μείνουν σπίτια τους. Άρα λοιπόν όλοι επιδείξαμε μια ατομική ευθύνη και μια πολιτική ευθύνη εκτός από την κυβέρνηση. Ερώτηση. Σύμφωνα και με τις υποδείξεις των ειδικών, δεν άνοιξαν σταδιακά και τα σύνορα? Υποδείξτε, θα σας θυμίσω τις τότε δηλώσεις του κυρίου Τσιόδρου ότι δεν μπορεί να επανεκκινήσει έτσι απλά ο τουρισμός και ότι θα είναι επικίνδυνο. Θα σας θυμίσω ακόμα και τις οδηγίες που βέβαια έμειναν σε κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανοίγουν τα σύνορα οι χώρες μεταξύ τους που έχουν παρόμοια επιδημιολογικά ποσοστά. Εμείς τι κάναμε? Ανοίξαμε σε όλες τις χώρες χωρίς προϋποθέσεις. Άλλες οδηγίες είχαμε δώσει στον προμαχώνα, άλλες οδηγίες δίναμε στις αεροπορικές πύλες εισόδου στα αεροδρόμια. Αυτό λοιπόν τι είχε ως αποτέλεσμα? Να μπουν κρούσματα μαζικά, χωρίς να καταγράφονται, γιατί δεν γινόταν και τεστ, χωρίς να ανοιχνεύονται και συνεχίζουν να μην γίνονται τεστ, μπλόκαρε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, και να υπάρξει μια τεράστια διασπορά στην κοινότητα. Διότι δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να είναι τόσο ανόητος όσο πιστεύει η κυβέρνηση και να πιστεύει ότι τη μία μέρα σε νησιά δεν υπάρχει κανένα κρούσμα και την άλλη μέρα γίνεται τοπικό lockdown. Και γι' αυτό ακριβώς έχει δυσφημιστεί η χώρα μας σε ασύλληπτο βαθμό. Έχετε κάνει λόγο, και διορθώστε με, για ένα ριζικό ανασχηματισμό της τουριστικής πολιτικής της χώρας. Σωστά? Πολύ σωστά. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι για να υπάρξει ριζικός ανασχηματισμός θα πρέπει να υπάρξει ανασχηματισμός και των προηγούμενων πολιτικών που ακολουθήθηκαν και όχι μόνο των πολιτικών των δύο τελευταίων ετών.
Μιλάτε από μια περιοχή που μπορεί να μας πει και να μας διδάξει πολλά σε σχέση και με τον ποιοτικό, τον εναλλακτικό, το νέο μοντέλο τουρισμού, την καινοτομία, τις υποδομές, αλλά ταυτόχρονα που έχει δεινοπαθήσει και πολύ από έλλειψη υποδομών ή από το μαζικό τουρισμού που δεν Οι ρίζες της πολιτικής για τη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος βρίσκονται πολλά χρόνια πίσω, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω πότε η Ελλάδα είχε μια σοβαρή στρατηγική, γιατί θα μου επιτρέψετε, η σοβαρή στρατηγική και το νέο μοντέλο για τον τουρισμό δεν μπορεί να έρθει μόνο μέσα από μια πολιτική ηγεσία. Πρέπει να είναι αποτέλεσμα σύμπραξης και μιας νέας κοινωνικής συμφωνίας, σύμπραξης όλων των φορέων. Άρα σήμερα έχουμε μια χρυσή ευκαιρία. Αν μπορεί κάποιος να το βάλει εντός ή εκτός εισαγωγικών, η πανδημία μας δίδαξε πολλά. Οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές. Από την κατάρρευση της Thomas Cook και άρα τη στροφή σε νέες μορφές, νέες ταξιδιωτικές συνήθειες, μέχρι την κλιματική αλλαγή, τις φυσικές καταστροφές και την πανδημία, όλα αυτά μας δείχνουν πως πρέπει να περάσουμε σε μια νέα εποχή. Η νέα εποχή απαιτεί μια νέα συμφωνία μεταξύ όλων των φορέων του τουρισμού, εργαζόμενων, επιχειρηματιών, πολιτείας. Απαιτεί αναβάθμιση του Υπουργείου Τουρισμού. Εδώ έχουμε τους επιχειρηματίες να βρίσκονται και να χάνονται στο σταυροδρόμι πολλών υπουργείων, αδυνατώντας να δώσουν λύση στα καθημερινά τους ζητήματα. Σημαίνει ισχυρό branding, σημαίνει εναλλακτικές μορφές τουρισμού και κυρίως σημαίνει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Η λύση λοιπόν δεν είναι να πετάξουμε τον τουρισμό στα σκουπίδια ή να τους αφήσουμε τους επιχειρηματίες στο έλεος του Θεού, όπως κάνει η κυβέρνηση σήμερα. Κυρία και χιλιάδες άνθρωποι υποφέρουν. Η λύση είναι μόνο αυτή τη φράση να ολοκληρώσω. Ναι. Η λύση είναι να το διασυνδέσουμε με τους παραγωγικούς τομείς, με τους ανταγωνιστικούς τομείς, με τον πρωτογενή τομέα, με τις μεταφορές. Δεν νοείται να έχεις τουρισμό και να μην έχεις υποδομές, για παράδειγμα. Σε περίοδο κρίσης, είτε κάνουμε λόγο για υγειονομική κρίση, είτε για οικονομική κρίση, η έντονη πολιτική αντιπαράθεση βοηθά, είναι αυτό που θέλουν οι πολίτες? Κοιτάξτε, μην το ρωτάτε σε μένα αυτό. Σας απαντάω ευθέως και ειλικρινά. Αυτό που έχει ανάγκη ο πολίτης σε μια πανδημία ή σε μια φυσική καταστροφή ή σε μια εθνική υπόθεση είναι να νιώθει ασφαλής. Άρα να συνεννοηθούμε όλοι για το καλό. Αλλά ποιο είναι το κοινό καλό? Το κοινό καλό, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι να αφήνει τους επιχειρηματίες να βάζουν λουκέτα, τους μαθητές να πηγαίνουν σε τάξη με μάσκες αλεξίπτωτα και να κινδυνεύουν να κολλήσουν κορονοϊό. Εδώ έχουμε μια σύγκρουση της λογικής. Για μας είναι ευθύνη και υποχρέωση να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή το όρος ρέις τόσο καιρό παραβιάζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την υφαλοκρηπίδα και η κυβέρνηση μας λέει ότι ευτυχώς γίνεται θόρυβος, ας πούμε, κάνει θόρυβο τα άλλα πλοία και δεν πραγματοποιεί έρευνες. Από το ένα ζήτημα στο άλλο, διότι όλα αυτά είναι δείγμα κυβερνητικής ανευθυνότητας μας εκθέτουν στον κίνδυνο. Σε ό,τι με αφορά, ως τομεάρχης, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, από την πρώτη στιγμή ανέλαβα την ευθύνη, ζήτησα από τον Υπουργό Τουρισμού να συναντηθούμε, να καταθέσουμε προτάσεις και να συνεννοηθούμε. Δυστυχώς, ο Υπουργός Τουρισμού επέλεξε όχι απλά να μας αγνοήσει, αλλά να αγνοήσει τους ίδιους τους φορείς. Έφτασε μάλιστα να πει ότι η Νοτοπούλα έκανε συμμαχία με τον ΣΕΤΕ, γιατί λέει ότι τα έσοδα τα τουριστικά είναι μόνο 3 δις. Μάλιστα. Κάνετε λόγο για μια πολιτική αδυναμία γενικότερη που κυριαρχεί στη χώρα. Η λύση ποια είναι? Η λύση είναι να στηριχθεί με ρευστότητα η αγορά σήμερα, δηλαδή επιχειρήσεις και Έλληνες πολίτες, ανάλογα με το εισόδημά τους ή τους εργαζόμενους που απασχολούν, και από το μαξιλάρι των 37 δις, αλλά και από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να στηριχθούν με επιδοτήσεις, με κρατική ενίσχυση, με επιστρεπτέα. Η λύση είναι να στηριχθεί η εργασία. Τι θα πει πρακτικά αυτό? Αυτό θα πει πληρώνω και καλύπτω τους μισθούς στο βαθμό που μπορεί το κράτος των εργαζομένων και όχι τάζω ότι θα δημιουργήσω 100.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτό έκανε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά αφήνει 200.000 χαμένες θέσεις εργασίας να προστίθενται. Η λύση είναι να μιλήσουμε σήμερα για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Νέο παραγωγικό μοντέλο είναι να μιλήσουμε σοβαρά για τον πρωτογενή τομέα και τη σύνδεσή του με τον τουρισμό. Σας έκανα αυτή την Δεν πάσα. Δεν είναι να σταματήσουμε τις υποδομές ή να βάλουμε τους εργαζόμενους να δουλεύουν απλήρωτες. Αυτή την πάσα, μήπως και μιλήσετε και αναφερθείτε σε εκλογές, αλλά δεν απαντήσατε.
Κοιτάξτε. Εντάξει, αφού το ρωτάτε ευθέως, να το απαντήσω και ξεκάθαρα. Το θέμα δεν είναι μόνο τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι τι θέλει ο ελληνικός λαός. Και ο ελληνικός λαός επίσης δικαιούται αυτή τη στιγμή να φωνάξει. Δικαιούνται οι νέοι και οι νέες να μιλήσουν και να πούν ότι δεν φέρουν αυτή την ευθύνη για τη διασπορά του κορονοϊού. Δικαιούνται και οφείλουν οι φορείς. Και εδώ κρούμε και το καμπανάκι της ευθύνης να υπερασπιστούν αυτούς που εκπροσωπούν στην πραγματικότητα και όχι κομματικά συμφέροντα. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε καθημερινά πως η χώρα δεν αντέχει άλλη πολιτική υποκρισία. Και θα μου επιτρέψετε. Δεν μπορώ να αποφύγω ένα σχόλιο, γιατί ο κ. Μητσοτάκης κέρδισε τις εκλογές κυρίως με το Μακεδονικό, λέγοντας ότι θα εμποδίσει την είσοδο της Βόρειας Μακεδονίας σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Και χθες ο κ. Ζάεφ αποκάλυψε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει γίνει ο καλύτερος φίλος της Βόρειας Μακεδονίας. Βορειομακεδονομάχος δηλαδή. Έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα ωστόσο από τις τελευταίες εκλογές. Δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ ωστόσο δεν δείχνει να κερδίζει αυτό το χαμένο έδαφος. Ποιος κάνει τις δημοσκοπήσεις και πού δημοσιεύονται, κύριε Παπαδιωτόπουλε? Εντάξει, συγγνώμη αυτό που ρωτώ, αλλά νομίζω ότι είναι πολλά τα καλοπληρωμένα μέσα. Δυστυχώς δεν είναι της περιφέρειας. Είστε σε μέσο της περιφέρειας και ξέρετε πόση ανάγκη έχουν τα περιφερειακά μέσα. Εντάξει, οι δημοσκοπήσεις πάντως στις τελευταίες εκλογές πάνω κάτω μέσα έπεσαν. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έπεσαν και πολύ έξω οι δημοσκοπήσεις αναφορικά με το κλίμα που κυριαρχούσε το προηγούμενο διάστημα. Ως υποψήφια σε αυτοδιοικητικές εκλογές, επειδή κουβαλάω αυτή την εμπειρία, σας διαβεβαιώ πως οι δημοσκοπήσεις και μάλιστα και ως ψυχολόγος είναι ένα εργαλείο το οποίο τροποποιείται και ανάλογα με το ποιος παραγγέλνει τις δημοσκοπήσεις, αλλά είναι ένα εργαλείο που δείχνει μια κατεύθυνση. Ότι είναι νωρίς από τις εκλογές είναι νωρίς. Η δικιά μου όμως, η πρόσφατη εμπειρία, και τελειώνω εδώ, από τα νησιά και την περιοδία που κάναμε όλο το καλοκαίρι, δίπλα στους ανθρώπους, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές, είναι ότι υπάρχει τεράστια όργη και αγανάκτηση και δεν νομίζω ότι σήκωσε κανένα στο τηλέφωνο να ρωτήσει αυτούς τους ανθρώπους. Κυρία Νατοπούλου, να κλείσουμε με ένα τελευταίο γρήγορο σχόλιο αναφορικά με τις εσωτερικές διεργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχατε νέο γραμματέα. Έχουμε νέο γραμματέα, έχουμε νέα ομάδα τύπου επικοινωνίας. Νομίζω ότι θα γνωριστείτε. Εύχομαι και ελπίζω αυτό να σημαίνει την αναδιοργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, το άνοιγμα στην κοινωνία και κυρίως το οι νέοι άνθρωποι να μπουν στην πολιτική, να μπούμε. Μάλιστα. Και να δουλέψουμε. Κυρία Νατοπούλου, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.